Για πέμπτη φορά από την άνοιξη του 2019, οι κάτοικοι του Ισραήλ προσέρχονται στις κάλπες. Έναν χρόνο μετά τη δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού από τον Γιαΐρ Λαπίδ με τη συμμετοχή κομμάτων της αριστεράς, της δεξιάς και των Αράβων και στόχο την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ισραήλ επιχειρεί να ηγηθεί ξανά. תצביעו נכון ותצביעו בשביל מדינת ישראל והעתיד של הילדים שלנו והעתיד בכלל. Ο 73χρονος πρώην πρωθυπουργός δικάζεται παράλληλα με την κατηγορία της διαφθοράς, επιχειρώντας να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στην Κνεσέτ. Όπως όλα δείχνουν, το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τα αραβικά κόμματα, τα οποία είναι εξαιρετικά διχασμένα, και τις συμμαχίες που θα συνάψουν μεταξύ τους. Netanyahu is the strongest politician in Israel, so we have a lot of support. He has support of about 40-45% of the population, but he doesn't get to the 50-51%, and therefore we have elections again and again. Την ίδια ώρα στη Δυτική Όχθη το κλίμα είναι εξαιρετικά τεταμένο με καθημερινές συγκρούσεις των Ισραηλινών δυνάμεων με διαδηλωτές που οδηγούν σε υλικές ζημιές και νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Οι Ισραηλινές επιδρομές έχουν αυξηθεί, οδηγώντας σε ταραχές, με τα τοπικά μέσα να αναρωτιούνται αν τα βία επεισόδια θα ευνοήσουν τη δεξιά. Ατσμπαά μασπιά, ελό τσέλ σε σαφέκ, וכל מי שחושב שקולו לא משנה, או קולה לא משנה. Για την ασφάλεια των εκλογών επιστρατεύονται περίπου 18.000 αστυνομικοί. Τα πρώτα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν στις 9 το βράδυ τοπική ώρα, αν και το τελικό αποτέλεσμα δεν αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από την Πέμπτη.